Ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια απέσπασε η ταινία μικρού μήκους των Ντένις Λάτου και Σκότα Χαρόνι με τίτλο «Μπάρντο», που έκανε πρεμιέρα στην αίθουσα του Dolby Theater στη Νέα Υόρκη εν μέσω σημαντικής προσέλευσης του κοινού. My name is Lily. What's yours? Johnny. Johnny. I feel really good about it. We worked really hard on this film, and I'm very surprised in the turnout. You know, I expected a lot of people, but not this much. Tonight's event was absolutely amazing. The amount of people that came, I think we had close to 250 people. The support was incredible. The response to the film was astronomical, far surpassed anything we could ever imagine. And I couldn't be happier with the result. Everyone loved the film. We had tears coming out of the theater. It was absolutely incredible. Η ταινία έχει γυριστεί κυρίως στην Αστόρια και πρωταγωνιστής είναι ένας νεαρός οδηγός ταξί. Πρόκειται για ένα προβληματικό άτομο που αντιμετωπίζει οικογενειακά θέματα και είναι εξαρτημένο από αλκοόλ και ναρκωτικά, έχοντας χάσει τη μητέρα του σε μικρή ηλικία. Μια αναπάντεχη κούρσα από την Αστόρια στο Μανχάταν με μια ηλικιωμένη θα βάλει τις βάσεις για να του αλλάξει τη ζωή. The biggest challenge was shooting with low light. And other than that, I think just, you know, we worked really hard on this film and I'm very happy the way it turned out. We have certain techniques that we've watched our loving directors that we see in Hollywood and we just take those techniques that we've learned and use it in our film. Το σενάριο είναι του επίσης ομογενή Πέτρου Γεωργιάδη, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους παίζουν ο Τζον Σόλο και η Λέλια Γκολντόνι, γνωστή κυρίως από την ερμηνεία της στην ταινία Shadows του Τζον Κασαβέτης. Ήταν υπέροχη, έκανε πολύ καλή δουλειά, το screenplay ήταν θαυμάσιο, όλα τα παιδιά δουλέψαν πολύ ωραία. Οι ηθοποίοι όλοι κάνουν μια πολύ τρομερή δουλειά. The ending definitely made you tear up a little bit. If you've ever lost a loved one, you know what it's like to... I don't want to spoil it, but it gets you. You feel it in your stomach. Ο Ντένις Λάτος τόνισε πως έμπνευση για το σενάριο αποτέλεσε εν πωλής η απώλεια του πατέρα του Πίτερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, χτυπημένος από τον καρκίνο. I think I used all of my negative energy and I turned it into positive energy and I worked really hard on the film and I think the film incorporates a lot of life and death and I got a lot of that inspiration from, you know, losing my father. Είναι κάτι που είναι συγκινητικό γιατί ο Παναγιώτης, ο αδερφός μου, δεν είναι εδώ και θα ήθελε πάρα πολύ να δει αυτό που κατόρθωσε ο γιος του, γιατί έκανε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πλέον το σκηνοθετικό δίδυμο ετοιμάζει το επόμενο project με μεγάλο στόχο στο μέλλον να φτάσουν στην κορυφή. Future plans are to make it to Hollywood. That's the plan.